Θέσεις μάχης παίρνουν τα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ με τους τόνους να ανεβαίνουν εν ώψη της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας. Ο Στέφανος Κασελάκης, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένει στη ρητορική των υπονομευτών. Ας το καταλάβουν όλοι καλά, στην αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της αριστεράς. Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε ουρανοκατέβατο, όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα. Η κοινωνία με έφερε εμένα. Ποιος ήταν απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη? Μίλησε για υπονομευτές. Ποιος τον υπονόμευσε? Εμείς, ξέρετε, όταν λέμε με υπονομεύει κάποιος, λέμε και το όνομά του. Ο μόνος που υπονόμευσε το Στέφανο Κασελάκη είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Και μαζί υπονόμευσε το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική γενικότερα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη στο συνέδριο, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά της για τον προεδρικό θόκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται πολιτική ενότητα. Χρειάζεται πολιτική ομοψυχία. Χρειάζεται μια ηγεσία που θα μπορέσει να εγγυηθεί την ενότητα, τη διεύρυνση και την ενδυνάμωση του κόμματος. Θεωρώ ότι και η Όλγα Γεροβασίλη μπορεί να τα εγγυηθεί στην ελληνική κοινωνία και να προχωρήσουμε ενωμένοι. Δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια νέα εκλογική διαδικασία και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος το σημείο στο οποίο φτάσαμε, είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε. Αν το επίδικο είναι να γυρίσουμε σε μια ορθοδοξία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι λάθος, γιατί αυτό έχει καταδικαστεί. Ο Σωκράτης Φάμελος με παρέμβασή του έβαλε στο τραπέζι το ενδεχόμενο αναβολής των εσωκομματικών εκλογών. Αν λοιπόν τώρα συζητάμε ξανά για μια πιθανή εκλογή Προέδρου, και λέω πιθανή γιατί και δεν είμαι σίγουρος και δεν θα ήθελα να ξαναμπλέξουμε στην ιστορία, γιατί έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Μου φαίνεται λίγο παράδοξο να έχει ζητήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος, αν υπάρχει αμφισβήτηση, να πάμε στην λαϊκή ετοιμιγορία για να τελειώσει αυτή η ιστορία εδώ πέρα. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος Κασελάκης εμφανίζεται βέβαιος ότι θα ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές και θα γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να κάνει κανείς εκτός από την ίδια τη βάση του κόμματος για να με κάνει να αποχωρήσω. Εάν ήταν να είχα εκλεγεί μόνο για τις ευρωεκλογές, να μου το είχαν πει πριν κατέβω για πρόεδρος του κόμματος. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο, που θα ολοκληρωθούν οι διεργασίες του συνεδρίου. Και τα βλέμματα στρέφονται στην προγραμματισμένη για απόψε ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με την εσωκομματική αντιπαράθεση Δέσποινα Βλεπάκη να έχει πάρει φωτιά με αιχμή την πρόταση αναβολής των εσωκομματικών εκλογών. Είναι η τρίτη μέρα της διεξαγωγής του πιο κρίσιμου συνεδρίου για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια έχουν πάρει φωτιά, όπως λες Μάρκο, περί αναβολής των εκλογών. Και μάλιστα αυτή την ώρα, εδώ μέσα στο ΤΑΙΚ ΒΟΤΟ, υπάρχουν στελέχη τα οποία συλλέγουν υπογραφές προκειμένου το σώμα του συνεδρίου να καταψηφίσει εκλογή Προέδρου. Να σου πω ότι σε αυτό έγινε μάρτυρας και ο Στέφανος Κασελάκης. Ήρθε εδώ περίπου στη μία, χαιρετούσε τον κόσμο, πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο που συλλέγονται υπογραφές. Του ζήτησα να υπογράψει. Θα υπογράψεις, Πρόεδρε? Ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε: λυπάμαι, δεν μπορώ να γίνω ηθυγένεια. Και αυτό είναι που λέει το ρεπορτάζ μας από νωρίς το πρωί. Αυτό διαμηνύει το περιβάλλον του Στέφανου Κασελάκη, ότι είναι θέμα συνεδρίου πώς θα βρεθούν οι καθαρές λύσεις. Αν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα, μας έλεγαν χαρακτηριστικά, αυτό θα σήμαινε αμφισβήτηση. Και ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω. Δεν θα βγει, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ηττημένος από άρα, λοιπόν, το συνέδριο. Δέσποινα, καταλαβαίνουμε πως ο Στέφανος Κασελάκης λέει όχι στο ενδεχόμενο αναβολής των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις φωτιές που άναψε η παρέμβαση του κυρίου Φάμελου. Τώρα, τι ώρα περίπου αναμένεται η ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη, το πρόσωπο της ημέρας? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Μάρκο, περίπου στις 7.30 αναμένουμε να ακούσουμε από το βήμα την Όλγα Γεροβασίλη, και το πιο πιθανό είναι ότι θα ανακοινώσει ότι θα είναι η μονομάχος απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη η κυρία Γεροβασίλη. Υπάρχει μια αμηχανία εδώ, όπως καταλαβαίνεις, Μάρκο. Διχασμένος ο κόσμος. Κάποιοι μας έλεγαν φοβόμαστε που πάμε εκλογές κάθε 6 μήνες. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία. Ενώ να σου πω ότι έχω πληροφορίες ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που συζητούν αυτή την ώρα και θα επιχειρηθεί μια ειρήνευση. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι κρίσιμη αυτή η μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκο. Και βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα, το τι θα πράξουν κορυφαία στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
Ναι, ποιον υποψήφιο θα στηρίξουν. Μιλάς τώρα για δύο πρόσωπα, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, οι οποίοι είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές τον Στέφανο Κασελάκη και είχαμε και κόντρα μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στον Ευκλήδη Τσακαλώτο για τα όσα είχε γράψει για τον Αλέξη Τσίπρα. Εσύ και οι άλλοι που είσαστε μαζί φτές, είπε ο Παύλος Πολάκης, φύγατε γιατί χάσατε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα μία κόντρα σε εξέλιξη στο περιθώριο. Το μείζον είναι τι ακριβώς θα γίνει εδώ σήμερα. Η ανακοίνωση από την κυρία Γεροβασίλη της υποψηφιότητάς, τι θα αποφασίσει το εκλογικό σε αν τελικά θα πάνε σε εκλογές, πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία είναι καυτά για το ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα έχουμε εικόνα αργά το βράδυ, ενδεχομένως και αύριο, καθώς θα υπάρξουν και ψηφοφορίες. Έντονο παρασκήνιο, εν αναμονή της ομιλίας απόψε της Όλγας Γεροβασίλη. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.